Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανσόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καραθανσόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, κύριε Τζίμα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι λέτε, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Καταρχήν, νομίζω ότι και το δικό σας κόμμα πολύ έγκαιρα είχε αναστείλει την κομματική δραστηριότητα, τις συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, εκδηλώσεις με πολύ κόσμο. Έτσι δεν είναι? Πήρατε γρήγορα κι εσείς μέτρα. Πήραμε γρήγορα κι εμείς μέτρα ως ένδειξης κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Σωστό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Όμως δεν σταματάμε μόνο εκεί, κύριε Τσίπ. Αλλά χρειάζεται να τονίζουμε την ανάγκη να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο το σύστημα. Το δημόσιο σύστημα υγείας. Και σε αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί η ατομική ευθύνη του καθένα να συγκαλύψει πλευρές οι οποίες είναι ορατές. Ναι. Κοιτάξτε, όντως, το δημόσιο σύστημα υγείας, όλοι θα συμφωνήσουμε, χρειάζεται ενίσχυση. Δεν ήταν στα καλύτερά του, έτσι κι αλλιώς. Χρόνια δεν είναι στα καλύτερά του και χρειάζεται, είναι μια ευκαιρία να συναισθανθούμε τη σημασία του. Αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Ξέρετε, κύριε Καραθανσόπουλε, έβλεπα ένα ρεπορτάζ, το έκανε ένας συναδελφός μου σε μια ιστοσελίδα, ο Δημήτρης Μπούρας, στη Huffington Post. Είχε κάνει μισή ώρα βόλτα σε μια γειτονιά της Αθήνας και φωτογράφησε 30 διαφορετικές φωτογραφίες με γάντια από αυτά που χρησιμοποιούμε, μια κρίση, ας πούμε, για να προστατευόμαστε, πεταμένα στο δρόμο. Να τα μαζέψει ποιος? Δηλαδή, κάποιος εργάτης καθαριότητας, ο οποίος θα έρθει σε επαφή με το ενδεχομένως μολυσμένο γάντι μας, γιατί δεν το πετάμε σε ένα κάδο? Θέλω να πω, μικρά πράγματα, ατομική ευθύνη, και αυτό είναι καλό να το λέμε. Βεβαίως υπάρχει αυτή η πλευρά. Συντονίζουμε αυτή την πλευρά, αλλά αυτό όμως πρέπει, κοιτάξτε, να δείτε. Δεν μπορεί να υπάρχουν όμως 2 μέτρα και 2 σταθμάκια. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά περιπτώσεων. Ιδιαίτερα σε εργασιακούς χώρους. Όπου εκεί πέρα, στο όνομα του να κυνηγάει κάποιος το κέρδος, τα μέτρα ασφάλειας των εργαζόμενων δεν παίρνουν. Τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων. Και βλέπουμε παραδείγματα και σε μάρκετ και σε άλλους χώρους, και στα call center παλιότερα, και σε επιχειρήσεις οι οποίες τροφίμουν ιδιαίτερα, όπου υπάρχει μια ένταση αυτή τη στιγμή, λόγω ακριβώς της αυξημένης ζήτησης. Ναι. Και από αυτή την άποψη εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το βλέπουμε σε αυτερεσίες οι οποίες γίνονται σε χώρους εργασίας, με τις απολύσεις και τα δικαιολόγητες οι οποίες υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Την ευκαιρία δηλαδή κάποιοι να αξιοποιήσουν την κρίση για να θωρακίσουν καλύτερα τη θέση και τα κέρδη τους. Το βλέπουμε στα δημόσια νοσοκομεία με το συνωστισμό που υπάρχει. Ναι, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει, εδώ πέρα χρειάζεται η ατομική ευθύνη, δεν πρέπει να συγκαλύπτει πλευρές της πολιτικής και του κράτους, οι οποίες έχουν σημαντική, παίζουν σημαντικό ρόλο. Σύμφωνη. Στην ίδια εξάπληση του ιού και στη θωράκιση της δημόσιας υγείας συνολικότερα. Είπατε δύο πράγματα που είναι και τα δύο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά σωστά. Το ένα θέμα είναι αν τηρούνται οι συνθήκες, αν προστατεύονται δηλαδή οι εργαζόμενοι στους χώρους όπου δουλεύουν επαρκώς. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις έχουν μια ευθύνη να πάρουν μέτρα ώστε να μην εκθέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Ας πούμε, τα σούπερ μάρκετ που λέτε είναι ακραίο παράδειγμα, όντως. Και να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα και γιατί πρέπει να μείνουν ανοιχτά την Κυριακή. Νομίζω ότι η δοκιμή Είναι πλευρές ακριβώς που μας προειδεάζουν για την επόμενη μέρα. Λέτε ότι μπορεί να αφήσει κουσούρια αυτό μετά. Εντάξει, να το δούμε. Αυτό πρέπει να αποφευθεί. Δηλαδή, η κατάργηση λογικών συμβάσεων, οι αλλαγές της περιτροπής εργασίας και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία είναι αντεργατικά θέματα, να μην με πρόσχημα του κορονοϊού γενικευτούν την επόμενη. Και από αυτή την άποψη πρέπει να είναι σε ετοιμότητα το κινήματο εργατικό να αντιμετωπίσει τέτοιες πλευρές, γιατί υπάρχουν πολλαπλές καταγγελίες. Το δεύτερο που είπατε, ότι είναι αλήθεια αυτό ότι έγιναν απολύσεις, αλλά με αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι όποια επιχείρηση κάνει απόλυση δεν δικαιούται κανένα μέτρο ελάφρυνσης, δεν πιστεύετε ότι ανακόπτεται λίγο αυτό? Δεν έχει ανακοπεί? Κοιτάξτε, μια προσωρινή ενδεχόμενη ανακοπή να υπάρξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει το επόμενο διάστημα αυτές οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, η εκπεριτροπή εργασία και η αφαίρεση εργασιακών δικαιωμάτων, η κατάργηση συλλογικών συμβάσεων στο όνομα της ατομικής σύμβασης, να μην δούμε γενικευμένα τέτοιες φαινόμενα. Και βεβαίως αυτό δεν αναιρεί και τις 40.000 απολύσεις που έχουν ήδη γίνει. Τα μέτρα, το υστερό μέτρο της κυβέρνησης. Και το δεύτερο στοιχείο με τη δημόσια υγεία.
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και το λέμε αυτό γιατί εμείς εξακολουθούμε να επιμένουμε σε μια σειρά ζητήματα τα οποία τα λένε οι ίδιοι επιστήμονες. Δεν τα λέμε καταρχάς εμείς. Είναι το ζήτημα των ΜΕΘ. Ναι. Και σαν μη στελέχωση. Υπάρχουν 110 κρεβάτια τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί ακόμα. Ναι. Παρότι έχουμε ένα μικρό αριθμό ΜΕΘ τη χώρα μας. Πολύ μικρό αριθμό. Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μικρό αριθμό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Λένε στον κόσμο απευθύνεσαι στον προσωπικό σας γιατρό. Ποιος προσωπικός γιατρός? Το πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας δεν υπάρχει ουσιαστικά, είναι μόνο στα χαρτιά. Αντί λοιπόν να φροντίσει η κυβέρνηση να στελεχώσει άμεσα και το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, για να μπορέσει ακριβώς να αποσυμφορεί στα νοσοκομεία από την κατάσταση που υπάρχει, είναι πολύ μικρά τα βήματα ή επί της ουσίας οι 2.000 προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί ήταν οι προσλήψεις, θα σας θυμίσω, που έλεγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι θα γίνει. Και δεν έγιναν τότε, δεν πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και συνεχώς εξαγγέλλονται. Που δεν μπορούν να καλύψουν τα τεράστια κενά και τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα. Τα λέμε όλα αυτά γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Mm. Και αυτό φαίνεται και πολύ περισσότερο και με τον ιδιωτικό τομέα της. Δεν μπορεί να χρειάζεται άλλο να κάνει το τεστ να δίνει 300 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, όποιος μπορεί να τα δώσει. Ενώ στο δημόσιο να είναι περιορισμένα τα εργαστήρια τα οποία μπορεί να κάνουν αυτά, όπως μας ενημερώνει η ειδική. Ναι. Υπάρχει... Θα έπρεπε να είχαν επιταχθεί. Ναι. Ήδη ένα, νομίζω, έχουμε ήδη ένα πρώτο παράδειγμα επίταξης ιδιωτικού θεραπευτήριου για ανάγκες δημοσίας υγείας. Φαντάζομαι ότι αν χρειαστεί θα γίνει και για άλλα. Αλλά πέρα από την αγωνία που υπάρχει για να αντιμετωπιστεί η πανδημία με τα μικρότερα δυνατά, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, να μην χαθούν άνθρωποι, να μην χαθούν και δικαιώματα να μην χαθούν. Υπάρχει και αγωνία για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, όλοι μιλούν για μια μεγάλη οικονομική ύφεση που έρχεται, μεγαλύτερη από αυτή που ζήσαμε το 2008-2009 στον κόσμο. Και υπάρχει μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η δική σας οπτική. Κοιτάξτε, το ότι η διεθνής οικονομία βρισκόταν σε. Είχε εκδηλώσει σημάδια ανάσχεση της ανάκαμψης πολύ πριν την εμφάνιση του κορονοϊού είναι γεγονός. Mm. Δηλαδή οι εκτιμήσεις οι οποίες κάνανε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όσα που προέβλεπαν ότι πολύ μικρότερος ρυθμός ανάπτυξης για το 2020 σχέση με το 2019 ήταν πριν εκδηλωθεί ο ιός. Άρα δηλαδή τα συμπτώματα της κρίσης, της καπιταλιστικής κρίσης με αφορμή τώρα την πανδημία του κορονοϊού βεβαίως θα επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία κατά τη γνώμη μας και δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι με τις προβλέψεις οι οποίες γίνονται ότι θα μπορέσει να έχει το χαρακτήρα τύπου V, δηλαδή άμεση πτώση με άμεση ανάκαμψη. Ναι. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Αυτό το αισιόδοξο σενάριο δεν φαίνεται να προκύπτει. Και το λέμε αυτό γιατί, κοιτάξτε, για τη χώρα μας τουλάχιστον, η οποία στηρίζεται σε αυτό που λέγανε εξωστρέφεια, το προηγούμενο διάστημα, το νέο μοντέλο, θα είναι ακόμη πιο επώδυνη κατάσταση. Και άφανος γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο κρατικό χρέος να εκπληρώσουμε. Και δεύτερον, γιατί ο τουρισμός, για παράδειγμα, δεν εξαρτάται απλά και μόνο από αν θα αντιμετωπιστεί άμεσα η πανδημία, αλλά εξαρτάται και συνολικότερα την οικονομική κατάσταση που υπάρχει στις χώρες από όπου προέρχεται το βασικό ρεύμα του τουριστικού. Ναι, σωστό. Άρα, αυτό είναι. Η συμπορά είναι πολύ μεγαλύτερη στη χώρα μας από ό,τι σε άλλες χώρες ενδεχόμενα. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει αφορμή ακριβώς για να ξεκινήσει ένα νέο ξύλωμα εργατικών δικαιωμάτων μέσω της κρίσης. Γιατί ουσιαστικά τα πακέτα στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για τη σωτηρία και τη συνέχιση της λειτουργίας τους, κάποιος μετά θα κληθεί να τα πληρώσει. Είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας. Προς το παρόν, να μείνουμε στη συζήτηση της σημερινής μέρας, να περάσουμε την πανδημία όσο γίνεται γρηγορότερα και με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Κύριε Καρθανασόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να μείνουμε δυνατοί. Να μείνουμε δυνατοί. Σωστό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.